Εικόνες που εντυπωσιάζουν από τον βυθό στον Εμπρόσγυαλο από Κορώνου, στο χώρο που έχει δεσμευτεί για την λειτουργία του πρώτου καταδυτικού πάρκου, όχι μόνο στα Χανιά, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέλη του Συλλόγου Φίλοι του Βυθού βούτυξαν για να εξερευνήσουν τον χώρο των 50 στρεμμάτων όπου έχει χωροθετηθεί το πάρκο. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Δήμαρχος από Κορώνου, Χαραλάμπους Κουκιανάκης, ανακοίνωσε πως δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα χρόνο περίπου το καταδυτικό πάρκο θα είναι έτοιμο να δοθεί σε κανονική χρήση. Διαλέξαμε το χώρο εδώ που βρισκόμαστε στον Πρόσγυαλο, διότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει τις λιγότερες δεσμεύσεις προκειμένου να πετύχουμε την αντιοδότησή του. Είναι ένα πανόμορφο μέρος του από Κορώνα. Και μέσα από αυτήν τη δράση προσδοκούμε να αναδείξουμε ότι υπάρχουν και άλλες μορφές τουρισμού, ο εναλλακτικός τουρισμός και μέσα από τον καταδυτικό τουρισμό να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε και άλλους που ενδιαφέρονται για το κομμάτι αυτού του τουρισμού. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στις επόμενες ημέρες, να επιβάλλουμε ένα πλήρες φάκελο προκειμένου να πετύχουμε την αντιοδότηση. Εκεί όμως απαιτείται, θα έλεγα πάλι, ένας άλλος μαραθώνιος και μια κατανόηση των υπηρεσιών προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας, ώστε αυτή η δυνατότητα που θα δοθεί στο Δήμο από Κορώνου να δοθεί και σε άλλους Δήμους, ούτως ώστε και ήδη να πετύχουν ένα όνειρο ζωής, ένα όραμα για κάθε περιοχή. Όπως έγινε γνωστό, στο καταδυτικό πάρκο θα ποντιστούν δύο πολεμικά σκάφη και ύφαλοι, ενώ όπως τονίστηκε, στην περιοχή θα απαγορεύεται το ψάρεμα. Στον Αμμώδη, λοιπόν, πυθμένα θα ποντιστούν δύο πλοία, 25 και 42 μέτρων αντίστοιχα, τα οποία έχουν ήδη δεσμευτεί από το πολεμικό ναυτικό. Και ευχαριστούμε δημόσια τον πρώην αρχηγό του πολεμικού ναυτικού, τον κύριο Γιακουμάκη, και τον νυν αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Αποστολάκη, για την προσθήκη αυτή. Προβλέπεται να ποντιστούν 38 τεχνητοί ύφαλοι και να δημιουργηθούν τρεις διαδρομές, καταδυτικές διαδρομές, προκειμένου να δίνεται δυνατότητα ακόμα και στον αρχάριο να μπορέσει να επισκεφθεί το σημείο και να κάνει αυτή την θαλάσσια δραστηριότητα. Το θέμα που έχουμε την αλία εδώ πέρα, που δραστηριοποιούνται στα γειτονικά λιμάνια πάνω από 30 καΐκια καθημερινά, τα οποία ψαρεύουν παντού. Με τη δημιουργία του πάρκου εδώ θα μείνει ένας χώρος προστατευμένος, ούτως ώστε να αυξηθούν τα ιχθυοαποθέματα και θα είναι προς όφελος και των αλίων εδώ. Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι του Βυθού, Χάρης Καραβαράκης, ο οποίος τόνισε τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια για την δημιουργία καταδυτικών πάρκων στην Ελλάδα. Αγωνιζόμαστε για να επιτέλους να ξεκινήσουν να υλοποιούνται αυτά τα καταδυτικά πάρκα στην Ελλάδα. Το πρώτο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι εδώ στην περιοχή του Αποκόρουνα. Και αυτό που πραγματικά πρέπει να πω είναι συγχαρητήρια στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την απόφαση και αυτή την πρωτοβουλία τους να ξεκινήσουν αυτό το πραγματικά δύσκολο, όπως σας είπε και ο κ. Κουγιαννάκης, έργο της αδειοδότησης και της, εν πάση περιπτώσει, της χωροθέτησης εδώ της περιοχής. Το καταδυτικό πάρκο στον Δήμο από Κόρωνα αναμένεται να γίνει ιδανικό όχημα για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.